Ακούσουμε τον κύριο Παπανικολάου. Mm-hmm. Κύριε Παπανικολάου, μας είπε και η κυρία Παγώνη ότι τελικά δεν ήταν fake news η καταγγελία των εργαζομένων. Κυρία Γιάμαλη, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ναι. Σήμερα ο κύριος Κοντοζαμάνης διέπραξε ένα τεράστιο ατόπιμα. Τεράστιο ατόπιμα. Λιδώρησε δημοσίως κάποιους από τους πιο μάχημους λοιμοξιολόγους της χώρας αυτή τη στιγμή. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από τα καλά νέα, για να τα λέμε όλα, έτσι. Τα καλά νέα της ενημέρωσης πριν μιλήσει ο κύριος Κοντοζαμάνης ήταν ότι δεν έχουμε αύξηση αισθητή του αριθμού των διασωληνωμένων. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ναι. Νομίζω ήμασταν 90 χθες και πήγαμε 91 σήμερα. Ακριβώς. Ωραία. Έχω εδώ τα στοιχεία μπροστά. Πρέπει να ξέρετε και πού κυρίως οφείλεται αυτό. Κοιτάξτε, οι ασθενείς από COVID-19 οι οποίοι διασωληνώνονται κατά 99,99% είναι ασθενείς οι οποίοι ήδη νοσηλεύονται και όταν η κατάστασή τους βαρύνει τότε διασωληνώνονται, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα, ότι κρατιέται ο αριθμός των διασωληνωμένων χαμηλά. Χαμηλά, όχι και τόσο χαμηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατιέται, οφείλεται πρώτα και κύρια στον ηρωικό αγώνα που κάνουν οι συνάδελφοί μας, που δεν είναι απλώς στην πρώτη γραμμή, είναι στην πιο προκεχωρημένη γραμμή του πολέμου που λέει ο κ. Πρωθυπουργός. Είναι μέσα στο έδαφος του εχθρού. Δηλαδή οι συνάδελφοί μας οι οποίοι είναι στις πτέρυγες, τις ειδικές που νοσηλεύουν ασθενείς, που νοσηλεύουν επιβεβαιωμένα κρούσματα με πνευμονία. Γιατί αυτοί νοσηλεύονται. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Οι συνάδελφοι λοιπόν του Σωτηρία είναι από αυτούς που είναι στην πτέρυγα COVID-19 του Σωτηρία, που σήμερα την ώρα που μιλάμε νοσηλεύουν 25 ασθενείς, επιβεβαιωμένα κρούσματα, από τους οποίους οι 4 μάλιστα ασθενείς είναι γιατροί και που έχουν περάσει από τα χέρια τους συνολικά άλλα τόσα περιστατικά, που τα έχουν βγάλει πέρα πανάξια και που η ίδια η κυβέρνηση μερικές φορές μας καλεί εσάς μάλλον, να τους χειροκροτάτε από τον μπαλκόνια. Αυτούς λιδώρησε σήμερα ο κύριος Κοντοζαμάνης, μαζί βέβαια και με τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, δηλαδή την ΕΙΝΑΠ, την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά και την Ομοσπονδία μας, την ΟΕΝΓΕ, οι οποίοι δημοσιοποίησαν την καταγγελία των συναδέρφων. Είπε τους συναδέρφους ότι είναι ψεύτες, ότι διαδίδουν fake news, ότι είναι άσχετοι, ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιες μάσκες είναι υψηλές προστασίας και ποιες όχι, ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω στο κουτί και πάνω στη συσκευασία της μάσκας ποιοι είναι οι κωδικοί του προϊόντος και ποια είναι τα νούμερα του τηλεφώνου, αν είναι δυνατόν, ότι δεν ξέρουν από ίντερνετ, ότι δεν ξέρουν να ψάξουν στο ίντερνετ να βρουν αν αυτές οι μάσκες ήταν οι σωστές και μια σειρά από άλλα απαράδεκτα πράγματα που είπε σήμερα όχι μόνο ο κύριος Κοντοζαμάνης αλλά και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που συνοδεύει την κυβέρνηση και τους υπουργούς. Οι συνάδελφοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες μάσκες είναι κατάλληλες και ποιες όχι. Διευκρινίζουμε εδώ ότι μιλάμε για μάσκες υψηλής προστασίας που πρέπει να φοριούνται από τους υγειονομικούς μέσα στις πτέρυγες νοσηλείας. Οι μάσκες αυτές είναι η M95 FFP2, οι μάσκες που φοριούνται μέσα στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID, είναι ακόμα πιο υψηλής προστασίας, είναι FFP3. Μιλάμε για την πτέρυγα τώρα. Στην πτέρυγα πρέπει να είναι M95 FFP2. Οι συνάδελφοι λοιπόν, οι οποίοι δεν είναι καθόλου άπειροι, είχαν από διημέρου προσέξει ότι η καινούργια παρτίδα που τους μοιραζόταν με το σταγονόμετρο, εν πάση περιπτώσει όπως πάντα, μία-μία μάσκα, είχε πρόβλημα, διότι όταν τη φορούσαν είδαν ότι δεν ήταν μάσκα κατάλληλη για διάφορους λόγους και γι' αυτό άρχισαν την έρευνα να δουν τι μάσκα είναι αυτή και έκαναν τη συγκεκριμένη εν υπόγραφη επίσημη καταγγελία που την απίθυναν ως όφυλαν στη διοίκηση του νοσοκομείου τους με κοινοποίηση στα συνδικαλιστικά τους όργανα, δηλαδή στην ΕΙΝΑΠ και στην ΟΕΝΓΕ. Και όπως την έχετε μπροστά σας, ισχυρίζονται ότι αυτές οι μάσκες δεν είναι κατάλληλες, δεν είναι υψηλής προστασίας και ότι είναι μάσκες άλλου είδους, οι οποίες δεν είναι ιατρικές χρήσεις,
Αυτό δεν λένε οι συνάδελφοι. Αυτό λένε, αυτό ακριβώς λένε. Και ότι προορίζονται για το γενικό καταναλωτικό κοινό και διαφημίζονται στο εμπόριο. Είναι ως κατάλληλες για την ατμοσφαιρική μόλυνση και δεν είναι πιστοποιημένες για ιατρική κατά χρήση. Τον κύριο Κοντοζαμάνη, λοιπόν, οι συνάδελφοι είναι τόσο πολύ αβαείς που έχουν τελείως άδικο και δεν ξέρω για ποιο λόγο φαντασιώνεται ο κύριος Κοντοζαμάνης ότι τα λένε αυτά οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι όχι της πρώτης γραμμής, της πιο προκεχωρημένης γραμμής, το ξαναλέω, έτσι. Αυτή στις που μονάδες είναι του COVID. Στις πτέρυγες του COVID, που είναι κυριολεκτικά μέσα στο έδαφος του εχθρού και που σε αυτούς οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος ότι δεν αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων. Γιατί φροντίζουν τους ασθενείς ώστε να μην φτάσουν στο σημείο να διασωληνωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έκανα και εγώ μια έρευνα διαδικτυακή, αν και δεν είμαι ειδικός. Και να βάλουμε μια τελεία, κύριε. Ναι, αμέσως. Αν και δεν είμαι ειδικός, νευροχειρουργός είμαι, δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Άλλωστε, ούτε ο κύριος Κοντοζαμάνης είναι λοιμοξιολόγος, αν δεν κάνω λάθος. Στο site της κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία έχει το προϊόν που λέμε το κατάλληλο, η ίδια εταιρεία, το Mi 95 FFP2 και που έχει και ένα άλλο προϊόν το οποίο δεν είναι Mi 95 και FFP2. Ας κάνει λοιπόν και ο κύριος Κοντοζαμάνης διαδικτυακή έρευνα στο site της εταιρείας να δει ποιο από τα δύο προϊόντα είναι αυτό που πήγε στη σωτηρία. Πάντως δεν ακούστηκε, έτσι δεν είναι, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι έγινε κάποια έρευνα από τους αρμόδιους. Κοιτάξτε. Ενώφυλα να το κάνει. Για να, είμαστε σοβαροί. Οι συνάδελφοι και εμείς οι οποίοι μεταφέραμε την καταγγελία τους και την υποστηρίξαμε, αναφέρονται αρμοδίως, επισήμως και εν υπογράφος. Άρα, η δήλωση του κυρίου Κοντοζαμάνη επί ιατρικής ουσίας δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν μόνο επικοινωνιακή. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι αύριο. Αύριο το πρωί. Έρευνα πρέπει. Να απαντηθεί εγγράφος αφού πρώτα γίνει η έρευνα. Η κυβέρνηση λέει ότι να κάνει την έρευνα. Έτσι δεν είπε ο κ. Κοντοζαμάνης. Ότι έκανε έρευνα και ότι οι μάσκες είναι κατάλληλες. Αυτό μας είπε. Άρα λοιπόν, αφού ο κ. Κοντοζαμάνης την έκανε την έρευνα όπως ισχυρίζεται και ισχυρίζεται ότι οι μάσκες είναι κατάλληλες, περιμένουμε αύριο 7.30 ώρα το πρωί και αργά το λέω. Ο διοικητής του νοσοκομείου Σωτηρία, γιατί αυτός είναι κατά τον νόμο αρμόδιος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων, ως άμεσος τους εργοδότης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να απαντήσει εγγράφος και να πιστοποιήσει με την υπογραφή του προς τους γιατρούς την ασφάλεια των μασκών. Ότι οι μάσκες είναι ασφαλείς και να πάρει την ευθύνη. Για να δούμε. Να ακούσουμε και τον κύριο Κρέτση να μας πει την εικόνα που έχει ο ίδιος.